να πω μέσα από την καρδιά μου όλες μου τις ευχές και να κάνω όλες μου τις προσευχές να είναι τούτη εδώ η χρονιά που μπήκαμε να είναι η καλύτερη που περάσαμε στη ζωή μας και θα είναι η καλύτερη χρονιά αν μάθαμε από την προηγούμενη χρονιά το μάθημά μας. Το λέω και το ξαναλέω συχνά πρώτα στον εαυτό μου. Έμαθες, μωρέ άθλιε, λέω στον εαυτό μου, τι μάθημα έπρεπε να πάρεις την προηγούμενη χρονιά. Διότι στην προηγούμενη χρονιά και στην προπροηγούμενη ο Θεός μας έβαλε δύσκολα μαθήματα. Αλλά για να περάσουμε και δύσκολες τάξεις. Διότι σου λέει, του νηπιαγωγείου συνέχεια να είναι τα μαθήματα, θα τα βαρεθούν. Έτσι μας πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Λίγα τα δύσκολα και πάρα πολλά τα εύκολα. Οπότε σου λέει τώρα, κάτσε λίγο να τους ξυπνήσω, γιατί με τα εύκολα δεν ξύπναγε κανένας. Όλοι είχαμε ωραία ράξη και πιστεύαμε ότι είχαμε γίνει και πάμπλουτοι υλικά και πάμπλουτοι πνευματικά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν κάναμε και νομίζαμε ότι ήμασταν και άγιοι. Και ήρθαν τα δύσκολα. Δύσκολα οικονομικά, από πάνω αφού δεν μάθαμε εκείνο το μάθημα, έτσι φάνηκε, δεν το είχαμε μάθει. Σου λέω, σου βάλω ακόμα ένα μάθημα τώρα. Για να είναι και μεταπτυχιακά αυτό το μάθημα. Και ανέβηκε πολλής κόσμος, μεγάλη ανηφόρα. Μεγάλη ανηφόρα, άλλοι την ανέβηκαν γιατί έτσι τους ήρθε η τύχη, άλλοι την ανέβηκαν γιατί το μυαλό τους σκοτίστηκε και δεν πρόσεξαν, δεν πίστεψαν, δεν έκαναν ότι ήρθε το κακό, και το παίζαν ωραίοι και άνετοι. Ωραίοι και άνετοι. Και ήρθαν τα δύσκολα. Λοιπόν, τώρα που τέλειωσε η χρονιά, ας κάνουμε όσοι δεν κάνατε απολογισμό της προηγούμενης και να δούμε ποια ήταν εκείνα τα πράγματα, τα χαζά που κάναμε, να μην τα ξανακάνουμε την καινούργια χρονιά. Αλλά, είμαι από αυτούς που αυτές τις στιγμές θέλω να θυμόμαστε και τα όμορφα που περάσαμε. Και μέσα στα δύσκολα περάσαμε όμορφα. Για να δούμε πόσοι κόλλησαν αρρώστιες και σώθηκαν, σε πόσους τους έδωσε ευλογίες ο Θεός και στα οικονομικά και στα σπίτια τους και στους δικούς τους και στους κοντινούς και στους μακρινούς. Αυτά να τα κάνουμε δοξολογία στο Θεό. Και αν μπορέσουμε να κάνουμε ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό και τα δύσκολα που ήρθαν, τότε το μάθημα το περάσαμε. Το περάσαμε. Είμαστε ένα βήμα πριν να πει ο Θεός τέλος τα δύσκολα. Θα σας ξαναβάλω στα εύκολα για να χαρείτε, να ηρεμήσετε, να απολαύσετε τη ζωή. Και για να μας αγαπάει ο Θεός, μία είναι η προϋπόθεση. Να έχουμε λίγο έστω καλλιεργήσει την καρδούλα μας. Έλα μωρέ, κοιτάμε όλοι το σώμα μας, κοιτάμε όλη την ομορφιά, την απόξω ομορφιά. Ωραία είναι και αυτή. Ωραία. Είμαι από αυτούς που χαίρομαι να βλέπω τις ομορφιές σας. Αλλά χαίρομαι ακόμα περισσότερο να βλέπω και να νιώθω τις ομορφιές της ψυχής σας. Τι θέλει με την ψυχή ο Θεός. Εδώ πάντα μας έχει εύκολο μάθημα. Εύκολο μάθημα. Για κάποιους παλιότερα διάλεξε δύσκολο μάθημα, μαρτύρια. Χιλιάδες, μηριάδες οι μάρτυρες που χρειάστηκε να θανατωθούν και πρώτα να μαρτυρήσουν βαριά κάποιοι από αυτούς.
Ένα χρόνο βασάνιζαν την Αγία Παρασκευή. Ένα χρόνο βασανιστήρια οι καημένοι. Δεν λύγησε όμως. Ο ίδιος ο πατέρας της σκότωσε και βασάνισε την Αγία Κιλίνα εδώ στον τόπο μας. Αλλά ήταν και οι Άγιοι όσοι οι ασκητές που κι αυτοί δύσκολο μαρτύριο ανέβηκαν. Το μαρτύριο της συνειδήσεώς τους. Εκεί άσκηση, 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 άσκηση. Σε μας σήμερα, εδώ στον κόσμο τουλάχιστον, μας βάζει πανεύκολο μάθημα. Εδώ το μάθημα είναι εύκολο. Τι ζητάει από την ψυχή μας? Λίγη αγάπη παραπάνω, λίγη ταπείνωση, λίγη υπομονή. Και αν τα έχουμε αυτά, το περάσαμε και αυτό το μάθημα και θα μας αγαπάει ο Θεός και θα είναι μαζί μας ο Θεός. Ο Θεός δεν φεύγει ποτέ, ποτέ δεν φεύγει, ποτέ δεν έφυγε ο Θεός από καμία ψυχή. Εμείς γυρνάμε τις πλάτες, λέει κάποιος ασκητής, και μετά τον έχουμε πίσω μας και δεν τον βλέπουμε. Μη γυρνάμε λοιπόν τις πλάτες στον Θεό. Να τον βλέπουμε, να μας βλέπει, να υποκλινόμαστε και να είμαστε εκεί. Και πότε, παππούλη, μας αγκαλιάζει ο Θεός? Όταν αγκαλιάζουμε εμείς συνανθρώπους μας. Τότε μας αγκαλιάζει και εμάς ο Θεός. Γιατί τούτος ο Θεός είναι Θεός της αγάπης. Αυτόν τον Θεό λοιπόν να τον έχουμε φέτος καμάρι στις καρδιές μας. Και όταν ντρεπόμαστε να φτάσουμε στο Θεό, γιατί έχουμε κάνει καμιά αμαρτιούλα, γι' αυτό μας άφησε την ύψιστη ευλογία της συγχώρησης, της μετάνοιας και της εξομολόγησης, για να μπορούμε να ξαναείμαστε πάλι καθαροί σαν το χιόνι και να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό μας. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους. Να το πω και μη μ' ακούσει η παπαδιά. Ας κόψει κανένα χρόνο από μένα και ας το πολλαπλασιάσει σε εσάς που το αξίζετε να το έχετε. Ανούλα μου γλυκιά, λέει η μέρα. Και τα χρόνια αυτού τα δω να είναι γεμάτα υγεία, χαρά, ευτυχία, αγάπη, γαλήνη στις ψυχές και όχι φόβο. Όχι φόβο, τέρμα φόβος. Όχι φόβο, όχι φόβο, όχι φόβο. Ο Θεός είναι πιο δυνατός, μωρέ, από κάθε κακό και από κάθε δυσκολία. Τι τον έχουμε, Θεούλη τον κάναμε. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός μας και εμείς φοβόμαστε. Άιντε, πάμε. Καλή χρονιά. Και τώρα θα μοιράσω κομμάτια από τη Βασιλόπιτα. Και όποιος τύχει φλουρί, έχω βιβλία από την προσωπική μου βιβλιοθήκη να διαλέξει, να πάρει, να διαβάσει. Και να πω σήμερα κάτι θα μου επιτρέψει το Μαρουλίνι το μικρό, η Μαρία. Μαρία, πες μου πόσα βιβλία διαβάζεις το χρόνο. Πόσα, παιδί. Λοιπόν, να πω εγώ, μπορεί και 30, μπορεί και 40, μπορεί και 50, μπορεί και 60. Το χρόνο, μπράβο, το χρόνο, μπράβο. Ένα παιδάκι. Και εμείς, μωρέ, περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια στο ίντερνετ. Καλά, εντάξει. Είπα σε κάποιον χθες και τρελάθηκε η παπαδιά που τ' άκουγε. Λέω, άμα διαβάζεις λίγο ακόμα ίντερνετ, θα ψάχνεις ψυχίατρο μετά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε γεροί και αγαπημένοι. Αντίθετα, θα βγάλεις έξω.
Να δώσουμε πρώτα στο Χριστούλη που μας προσέχει, που μας προστατεύει, που μας αγαπάει, που μας ανέχεται. Έλα Μαρία, εσύ θα πάρεις δύο. Έλα Μαράκι, πάρεις και το δικό σου μετά. Να σε καλά, αγαπάκι μου γλυκούτσικο. Να δώσουμε στην Παναγίτσα μας που τρέχει πάντα για όλους μας. Πού είναι ο Βασιλάκης? Έλα εδώ Βασιλάκη μου. Όχι μόνο καημένος, παιδεύτηκε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στη γιορτούλα του. Είναι αγάπες μου και τα δύο. Και τα δύο είναι αγάπες μου. Να κόψουμε και τον Άι Βασίλη που όλον τον κόσμο τον αγαπάει και τον προστατεύει. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ, έλα, έλα. Άλλο παιδάκι. Να έχετε δικό σας παιδάκι. Τώρα να κόψουμε για τους φτωχούς. Τόσα χρόνια τρέχαμε και μας επέτρεπα να τρέχουμε για τους φτωχούς. Ένα άλλο παιδάκι τώρα αυτό. Έλα Παπαθόδωρε. Να είσαι καλά, γερός. Παιδάκι είναι αυτός. Α, το παιδάκι του χωριού είναι. Λοιπόν, ελάτε η Επιτροπή τώρα. Πού είναι οι επιτροπές εδώ? Πάρτε και χαρτιά θα έχει κι αρχή καλός μας χώρος Εκκλησιά, Εκκλησιά μετά γι' ο θρόνος αρχή που βγήκε ο Χριστός Άγιος και Πνευματικός στη γη να περπατήσει πολλά σε όλους. Ένα μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται. Να ζήσεις, όχι. Άρχοντες τον κατέχεται. Από την Κεσαρία Σύσαρκος Σύσαρκοντης Αγγλία Βάστα υπένα και χάρτη Ζαχαροκάδιος ημώτη Χάρτη και καλαμάρι Δεσχένε το παλικάρι Το καλαμάρι έγραφε Βασίλη. Εδώ που τραγουδήσαμε και σας εκαλαντήσαμε τούτο σας λέμε μόνο καλανάει καλανάει και του χρόνου και του χρόνου